Προχωρά το θέμα δημοπράτηση των παραλιών στο Δήμο Κομωτινή, καθώ με τι νέε κοινέ υπουργικέ αποφάσει παίρνουν την ερχόμενη εβδομάδα από την Οικονομική Επιτροπή οι όροι δημοπράτηση. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κομοτινή Γιώργο Πετρίδη, υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, καθώ οι διαχειριστέ καντίνα και παραλία θα είναι ξεχωριστοί. Ενώ οι παλιέ δημοπρασίε αφορούσαν, οι προηγούμενε δημοπρασίε αφορούσαν πακέτο την παραλία και την καντίνα, τώρα με την καινούργια υπουργική απόφαση. Θα πηγαίνουν χωριστά. Και θα υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο να είναι άλλο ο διαχειριστή τη ε, καντίνα και άλλο ο διαχειριστή τη παραλία μπροστά. Αυτό βέβαια σημαίνει διπλή επιβάρηση για του λόμενου, που θα χρειάζεται να πληρώνουν και την ξαπλώστα και την, ε, και την καντίνα. Όμω είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο το Δήμο Κομποτινή και το Δήμο Αλεξανδρούπολη, είναι κάτι που αφορά συνολικά την, ε, τη χώρα. Ενδιάμεσα στι περιοχέ που θα δημοπρατηθούν, όπω εξήγησε ο Δήμαρχο Κομοντινή, θα υπάρχουν μεγάλα κενά για του λοόμενου που θέλουν να κάνουν τον μπάνιο του στην παραλία χωρί να πληρώσουν. Παράλληλα, σε αυτέ τι περιοχέ, ο Δήμο θα διαθέσει και ομπρέλε. Ένα δεύτερο που αφορά του συνδημότε μα, οι οποίοι δεν θα έχουν την πολυτέλεια να χρησιμοποιήσουν τι εγκαταστάσει αυτέ, είναι ότι οι επαγγελματίε που θα αναπτύξουν τι καντίνε θα είναι υποχρεωμένοι μέσα από τη σύμβαση που θα έχουμε στις χημικές τουαλέτες που θα διαθέτουν υποχρεωτικά να δέχονται και τους πολίτες οι οποίοι δεν είναι πελάτες τους. Επομένω, οι χημικές τουαλέτες θα είναι, για την, θα είναι στη διάθεση όλων των χρηστών της παραλίας του Δήμου Κομοτηνής.